Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Υπερορίες για τον Λικούργο, τον δικηγόρο της Μάνης που δεν προλαβαίνει τις ανατροπές, στον τέταρτο κύκλο της Γης της Ελιάς. Σε μεγάλα κέφια είναι η σεναριογράφος της Γης της Ελιάς, Βάνα Δημητρίου, και θα φανεί από τα πρώτα επεισόδια της τέταρτης σεζόν της σειράς που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Μέγα. Όλοι οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες είναι σε μία αναστάτωση. Κανείς ήρεμος και κανείς ευτυχισμένος. Η ευτυχία όπως και ο έρωτας θα έρθουν αργότερα. Αλλά θα είναι για καλό. Προς το παρόν έχουμε ενημέρωση για δύο απαγωγές, έναν φόνο, ένα δικαστικό δράμα και ο Λικούργος, Γιώργος Παρτσαλάκης ως ο δικηγόρος της Μάνης, ετοιμάζεται για υπερορίες. Είναι η πρώτη φορά που τα spoiler μας δίνονται απλόχερα για τη νέα σεζόν στη Γη της Ελιάς και μάλιστα από τους ίδιους τους συντελεστές της μεγάλης παραγωγής. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, μάθαμε από τον ίδιο τον Νίκο Γαλανό, τον Ισίδωρο Βρετάκο της σειράς, πως κάποιοι θα τον απαγάγουν μετά τις 22 Σεπτεμβρίου και θα αγνοείται για αρκετά επεισόδια. Ο Νίκος Γαλανός ανακοίνωσε την απαγωγή του και αυτή είναι η μεγάλη ανατροπή στη Γη της Ελιάς. Από το πρώτο τρέιλερ που επίσης κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, πληροφορηθήκαμε την απαγωγή της Ειρήνης και κόρης του Δημοσθένη και τον σκοτεινό ρόλο της νεοεισερχόμενης στη σειρά, Ναυσικάς Παναγιωτοπούλου. Από το καλοκαίρι ακόμη επίσης, η Αντιγόνη Κουλουκάκου μας είχε αποκαλύψει με στιγμιότυπα από το γύρισμα Φορώντας, τον γάμο της με τον Πασχάλη Τσαρούχα, ως μία επισφράγηση του μεγάλου του έρωτα. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, μας αποκάλυψε επίσης πως μετά τον γάμο θα αντιμετωπίσει μία σειρά από μεγάλες δυσκολίες. Και τώρα το δεύτερο τρέιλερ, προάγγελος της πρεμιέρας, μας δείχνει τον Μιλτιάδη να είναι φυλακισμένος, δακρυσμένος και απεγνωσμένος, αφού κατηγορείται για φόνο. Εδώ σου έχω περισσότερες λεπτομέρειες. Ο νεαρός ηθοποιός Νίκος Κοσώνας που τον υποδύεται, ενώ στα πρώτα επεισόδια έχει εκφράσει ανοιχτά τον έρωτά του στη Βασιλική και περιμένει την ανταπόκρισή της, εν μέρη θα τη λάβει, θα βρεθεί εμπλεκόμενο σε μια σκηνή βιασμού, σε μια αγροτική περιοχή έξω από τη Μάνη. Θα προσπαθήσει να σώσει τη γυναίκα, αλλά στη συμπλοκή θα σκοτωθεί ο βιαστής. Αμέσως τον συλλαμβάνουν για τον φόνο του. Ξεκινά ένα ακόμη δικαστικό δράμα, πιο σύντομο όμως από εκείνο της Άντζελας Γκερέκου κατά το παρελθόν. Ο Λικούργος που έχει κινητοποιηθεί και για την απαγωγή της Ειρήνης, όταν λήξει εκείνη η υπόθεση, θα τρέξει να σώσει τον νεαρό Μιλτιάδη. Δύσκολο να βρεθούν ίχνη που να αποδεικνύουν την αθωότητά του, αλλά όχι ακατόρθωτο για τον Γιώργο Παρτσαλάκη. Τελικά θα καταφέρει να αποδείξει πως δεν σκότωσε ο Μιλτιάδης τον βιαστή και ο νεαρός θα αφαιθεί ελεύθερος. Το δώρο του θα είναι η Βασιλική που θα τον περιμένει με αγωνία για να αποφυλακιστεί. Αυτό είναι και η επιβεβαίωση πως θα έχουμε στη συνέχεια έναν μεγάλο έρωτα. Η νεαρή Καπερνάρου ούτως ή άλλως είχε συγκινηθεί από την αγάπη που δείχνει εκείνο στην κόρη της και με την παρότρινση και όλων των άλλων από την οικογένεια, κυρίως από τη Χάιδο, θα αποφασίσει να κάνει μία νέα αρχή. Ο Φίλιππος ανήκει στο παρελθόν και η ζωή συνεχίζεται. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή. Και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.